Γεια σας παιδιά, τσικτικνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ακόμη ένα eBay unboxing, πέρασε καιρός. Η φωνή μου είναι λίγο χάλια γιατί είμαι ψιλοάρρωστος, αλλά νομίζω θα βγάλουμε άκρη. Το πρώτο πακέτο είναι από Ugreen, το έχω αγοράσει. Έχει ένα HDMI καλώδιο αν δεν κάνω λάθος. Γενικά τα αγαπάω τα Ugreen καλώδια, μπορώ να πω και με το παραπάνω. Είναι αυτά που επιλέγω πάντα. Μεταξύ μέσα έχει και... εντάξει. Το συγκεκριμένο είναι... Το συγκεκριμένο είναι για βιντεοκάμερα, για να συνδέω την Xiaomi σε μια οθόνη, να έχω εξωτερική παροχή. Είναι ωραίο γιατί έρχονται και με διάφορα άλλα πραγματάκια. Αυτό εδώ δεν θυμάμαι τι είναι, δεν γράφει και στο πακέτο έξω. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Α, οκ. Λοιπόν, ανταλλακτικά μελάνια για τη Xiaomi, για το στυλό της Xiaomi. Έχω δύο στυλούς Xiaomi, πάντα παίρνω να έχω γιατί είναι χρήσιμα αυτά. Γενικά η Xiaomi έχει πολύ καλούς στυλούς και το μελάνι της είναι ιαπωνικό, κατασκευάζεται, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελβετία, που είναι πολύ καλό deal αν πάρεις ένα στυλό της Xiaomi και έχεις μέσα και τέτοια μελάνια. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα και από ό,τι έχω καταλάβει είναι δύο θεκούλες οι οποίες τις είχα αγοράσει για να βάζω μέσα διάφορες βίδες και διάφορα μικροπραγματάκια, ή αν θέλετε, ξέρω εγώ, για τα ψαρικά σας ίσως. Είναι χρήσιμο γιατί αυτά αποσπώνται, είναι συστήματα των τεσσάρων. Είναι πολύ πρακτικό, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Δεν ξέρω, προσωπικά με έχει βολέψει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Το επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι αυτό εδώ. Και έχω και εγώ πορεία να δω τι είναι. Α, οκ. Αυτά είναι γατζάκια, τα οποία, γατζάκια, τα οποία βάζεις στο καλώδιο για να κάνεις cable management. Τυπικά περνάς, το κολλάς κάπου σε μια επιφάνεια και βάζεις το καλώδιο από μέσα, κλείνει, περνάει και το κρατάει σταθερό. Δηλαδή, μετά που βάλεις το καλώδιό σου, περνάει το καλώδιο και μπορείς να κάνεις καλύτερο cable management. Επίσης είναι πρακτικό για να βάζεις στυλό ή μαρκαδόρο στο γραφείο σου χωρίς να πιάνουν χώρο. Δηλαδή, αν έχετε ένα μεγάλο στυλό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν μήνυμο λιβωθήκη. Μετράει αρκετά. Το επόμενο κομματάκι είναι αυτό εδώ. Κάποια από αυτά θέλουν προσοχή, είναι η αλήθεια, γιατί έχουν μέσα πράγματα λίγο ευαίσθητα. Ω, ναι. Εδώ και καιρό μου ζητάτε να κάνω κάτι για επιβίωση, για survival. Όχι ότι είμαστε και τόσο wild, αλλά αυτό εδώ είναι κάτι που χρειάζεται για και καλά επιβίωση έξω. Είναι ένα πριόνι το οποίο το παίρνεις, το βάζεις σε ένα δέντρο για ένα κλαδί και κόβει, υποτίθεται ότι είναι έτσι σχεδιασμένο το σύρμα του, ώστε να το χρησιμοποιείς για να κόψεις δέντρο ή ξύλο. Ξετλίγεται αυτό, δεν θα το κάνω τώρα, και είναι αρκετά βολικό και για αυτή τη δουλειά. Άλλο ένα HDMI καλώδιο από Ugreen. Σας λέω τα συγκεκριμένα, αυτά λατρεύω, γενικά τα θεωρώ κορυφαία ποιότητα. Είναι για 4K το συγκεκριμένο. Είναι πολύ μικρό, το πήρα για το... Αν άνοιγε κιόλας χωρίς να χρηστεί. Είναι πλατή. Είναι... Να σας δείξω. Λοιπόν, HDMI. Είναι για το PlayStation κυρίως. Για να συνδέω διάφορες συσκευές. Πρακτικότατο. Πρακτικότατο. Και το τι ήθελα να δω και με πλατισμένο καλώδιο πώς θα λειτουργούσε. Αν θα ήταν ok. Νομίζω ότι μου αρέσει, η αλήθεια να λέγεται.
Ξαναπακεταρέτω τώρα. Okay. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα. Και τι είναι κόστος αυτό. Ας πω αμέσως. Είναι επίσης ένα kit, ένα κουτί για να βάζουμε μέσα διάφορα βίδες, εξαρτήματα, δηλαδή είναι διπλό. Είναι πρακτικό γιατί μπορείς να βάλεις βιδούλες, ιστορίες για το PC σου, να βάλεις κάποιο μικρό κατσαβιδάκι και να έχεις όλα όμορφα οργανωμένα και αρκετά πρακτικό. Μπορεί να βάλεις κάτι άλλο, ίσως για το μηχανικό σου μολύβι, βίστρες, ιστορίες. Είναι πρακτικό αν θες να είσαι οργανωμένος και να τα έχεις όλα μαζεμένα σε ένα μέρος. Πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι το άνοιξε γιατί δεν θυμόμουν ότι ήταν και ήθελα να το δω. Έχει έρθει καιρό τώρα και είναι μια κουκούλα την οποία τη βάζεις στο πρόσωπο ρε παιδί μου και τυπικά αυτή η κουκούλα σε κρατάει ζεστό και είναι αρκετά οικονομική, γύρω στο 1,5 ευρώ. Μπορείτε να τη βρείτε και εδώ που ίσως. Απλά ήθελα να το δοκιμάσω γιατί ήμουν περίεργος να δω κυρίως. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι μια μίνι ζυγαριά. Δεν το περίμενα τόσο μικρές φωτογραφίες. Φαινόταν πολύ πιο μεγάλη να πω την αλήθεια. Καμία σχέση με το τι έβλεπα στις φωτογραφίες. Μεταξύ εγώ πήρα ζυγάρια και με έστειλαν αυτό. Μεταμορφώνεται, είναι transformer. Αυτό είναι κλειδί αυτοκινήτου υποτίθεται. Τι φάση. Εδώ έχει ζυγαριά. Τι φάση παιδιά. Okay. Αυτό δεν είναι πάντως αυτό που ήθελα. Μου στείλανε ένα κλειδί αυτοκινήτου κατά λάθος. Και το επόμενο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι μια ακονόπετρα για να ακονίζεις μαχαίρια. Βάζεις το μαχαίρι σου και το ακονίζεις, το φτιάχνεις. Πρακτικό είναι, είναι αρκετά μικρή και βολτή. Μπορείς να το κουβαλάς μαζί, μήπως κουβαλάς μαχαίρια. Αν πας κατασκήνωση ή οτιδήποτε, απλά το ήθελα για το survival kit ίσως. Περνάμε και στο επόμενο πακετάκι, το οποίο επίσης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδα. Φαίνεται λίγο χάλια ποιότητα. Όπως καταλάβατε είναι ένα first aid kit, στο οποίο μπαίνει οτιδήποτε θέλεις μέσα, το κλείνεις και το κουβαλάς. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, περίμενα λίγο καλύτερη ποιότητα πάντως για τα λεφτά του. Εντάξει, κάνει αρκετά, έχει 4-5 ευρώ. Νομίζω, οπότε ναι, δεν περίμενα τόσο χάλη ποιότητα. Επόμενο πακετάκι. Ω, ναι. Αυτό το ήθελα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μπρελόκ για τα κλειδιά, το οποίο είναι τέρμα βολικότατο. Ξέρω, πραγματικά μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να βάλω για τα κλειδιά, τώρα μην με ρωτάτε γιατί και σε σας αρέσει φαντάζομαι. Είναι τέρμα βολικό, όσο δεν φαντάζεστε. Και είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, μετράει. Μέτρησε πάρα πολύ. Επόμενο κομμάτι, αυτό εδώ, και μέσα έχει αυτό εδώ. Δεν σας το ανοίγω, είναι
Emergency Rescue Blanket, σε περίπτωση ανάγκης την χρησιμοποιείς. Είναι από αυτές που βλέπετε όταν γίνεται κάποια πυρκαγιά ή κάποιο σεισμός, κάποια θύελλα. Με αυτή καλύπτουν υποτίθεται τα άτομα για να ζεσταίνονται ή αντίστοιχα να μην κρυώνουν, δεν ξέρω. Τη φάση τους βοηθάει στεγνός και καθαρός. Είναι αρκετά πρακτική, μεγάλη σε μέγεθος. Δεν την ξεδιπλώνω γιατί μετά δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναμαζέψω. Θα μπει και αυτό μέσα στο first aid kit. Απλά πριν με ρωτάτε, συζητούσα με τον αδερφό μου και μου λέγε, ξέρεις κάτι. Γιατί δεν κάνεις κάτι τέτοιο, αφού το ζητάει και ο κόσμος. Και λέω σιγά σιγά να αρχίσω να μαζεύω κάποια πράγματα, ίσως κάποια μέρα να κάνουμε κάτι σχετικό. Α, δούμε. Και πάμε και στο τελευταίο πακέτο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι μία θήκη για να βάζεις μέσα SD cards. Βάζεις τις SD σου όμορφα μαζεμένα και σε κομπλέ και την κουβαλάς όπου θες. Είναι πολύ πρακτικές αυτές τις σαντούλες. Τα βάζεις όλα όμορφα και νοικοκυρωμένα και σε κομπλέ. Τσεκάρετε τα. Link θα έχω για όλα στην περιγραφή αν θέλετε να δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχαμε και λίγο τις αποτυχίες μας, αλλά εντάξει. Επομένα να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Κώστας, τσικ τεκνά εδώ. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.